σας λοιπόν, σήμερα σας έχω ένα βίντεο στο οποίο θα δοκιμάσουμε τα καλλιτικά της Charlie και της Dixie. Όσοι παρακολουθείτε TikTok φαντάζομαι ότι ξέρετε την Charlie και την Dixie D'Amelio, είναι οι δύο αδερφές του TikTok, είναι πάρα πολύ γνωστές και πρόσφατα συνεργάστηκαν με τη Morphe και έβγαλαν τη σειρά Morphe 2, Morphe 2. Είναι κάπως σαν ξεχωριστή σειρά καλλιτικών από ό,τι κατάλαβα και η Charlie και η Dixie είναι τα πρόσωπα της καμπάνιας. Τα προϊόντα που έβγαλαν είναι για ένα φυσικό μακιγιάζ, για ένα no makeup makeup look. Ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσουν αυτά τα προϊόντα, οπότε ανυπομονώ πάρα πολύ να τα δοκιμάσω. Τα έχω εδώ πέρα. Hello. Πήρα όλα τα προϊόντα που έβγαλαν με το πρώτο launch περίπου πριν από 2 μήνες και το πακέτο το παρέλαβα εχθές. Μετά από 2 μήνες, τι πήγε στραβά, θα μου πεις. Καταρχάς τα παρήγγειλα από την Αμερική, από το site της Morphe. Δεν ήξερα ότι έχουν ευρωπαϊκό site. Θα ερχόντουσαν πολύ πιο γρήγορα, χωρίς τελωνείο, χωρίς τίποτα. Εγώ τα παρήγγειλα μέσω του Planet Express, οπότε πες OK με το τελωνείο, αλλά και πάλι άργησαν πάρα πολύ. Και επίσης το άλλο πάρα πολύ ωραίο, δεν χρησιμοποίησα κάποιον εκπτωτικό κωδικό. Στο εξωτερικό μας έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου με τους κωδικούς Use Code James for 10% off. Use Code Nikki κλπ. Κλπ. Δεν ξέρω γιατί δεν χρησιμοποίησα κάποιο κωδικό να πάρω και 10% έκπτωση. Πάρα πολύ ωραία ξεκίνησε αυτό το βίντεο. Έτσι πολύ θετικά, θετικά vibes. Τέλος πάντων, τα προϊόντα έχουν έρθει, οπότε πάμε να τα δοκιμάσουμε. Θα βάλω αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο προϊόν. Είναι το Hint Hint Skin Tint. Είναι σαν foundation, απλά πιο ελαφρύ και μπορείς να το χτίσεις ανάλογα με την κάλυψη που θέλεις. Το κουνάμε. Πήρα δύο αποχρώσεις, αυτή εδώ πέρα είναι απόχρωση Hint of Beige και αυτή είναι Hint of Walnut. Έχουν αρκετά μεγάλη διαφορά μεταξύ τους, γιατί θέλω να βεβαιωθώ ότι έστω η ανάμειξή τους θα βγει μια απόχρωση που μου ταιριάζει. Επίσης πήρα και τα πινέλα, είναι ένα πακετάκι με 4 πινέλα και νομίζω με τα συγκεκριμένα ότι μπορείς να κάνεις όλο σου το μακιγιάζ. Αυτό εδώ πέρα είναι για το foundation, αυτό λογικά είναι για το rouge, αυτό για concealer, highlighter, αυτό είναι για τα μάτια, οπότε θα χρησιμοποιήσω μόνο αυτά τα πινέλα σήμερα. Παίρνω το πινέλο του foundation, θα βάλω αρχικά την πιο ανοιχτή απόχρωση. Είναι αρκετά νερούλο, τρέχει απευθείας. Βλέπω πως έχει ελαφριά κάλυψη. Θα βάλω βέβαια και αλληστρώση για να δω πως θα φαίνεται. Επίσης η απόχρωση είναι λίγο ανοιχτή. Θα βάλω και λίγο από το σκούρο. Αλλά γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Απλώθηκε ομοιόμορφα, η επιδερμίδα μου φαίνεται ενυδατωμένη. I like it! Θα δούμε κιόλας αν χτίζεται τώρα. Πιστεύετε θα είναι σκουρό? Νομίζω ότι ορθώθηκε λίγο η απόχρωση και το αποτέλεσμα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ φυσικό, είναι υδατικό, έτσι ακριβώς μου αρέσουν τα foundation. Το πινέλο βέβαια δεν με ξετρέλανε, μου φάνηκε λίγο σκληρό. Concealer δεν έχουν βγάλει, οπότε θα βάλω το δικό μου, Tarte Shape Tape. Θα το πλώσω με αυτό το πινέλο, να δούμε αν βολεύει. Το πινέλο μου άρεσε πάρα πολύ, το άπλωσε πάρα πολύ ωραία. Έχει αφήσει μια πάρα πολύ ωραία γυαλάδα το foundation και δεν το νιώθω λιπαρό πάνω στην επιδερμίδα μου. Θα βάλω λίγη πούδρα κάτω από τα μάτια. Βάζω λίγη πούδρα και εδώ, στη μύτη. Λίγο εδώ. Πάμε τώρα στα μάτια. Έχω αυτά εδώ πέρα τα δύο προϊόντα. Είναι το Jelly Eye Shimmer. Το έχω πάρει σε δύο αποχρώσεις, την Bright Idea και Confetti. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι αρκετά πολύ συζητημένο. Σε όσα βίντεο έχω δει, στους περισσότερους δεν άρεσε. Κυρίως επειδή είναι πάρα πολύ αχνό. Μισώ να κάνω ένα swatch. Α, ωραίο είναι. Ναι, πρέπει να πάρεις πολύ προϊόν και να σκάψεις κάπως το πρώτο layer. Α, ναι. Αχ, είναι ωραίο! Αν βάλεις πολύ. Αυτή ήταν η απόχρωση Bright Idea. Τώρα το confetti. Αυτό δεν φαίνεται σχεδόν καθόλου. Παρόλο που έχει πολύ ωραίες λάμψεις, που δεν δείχνει καθόλου. Θα πάρω την απόχρωση confetti και αυτό εδώ το πινελάκι. Πάω από πάνω. Είναι πολύ ωραίο. Θα βάλω και λίγο με το χέρι, να δω αν θα γίνει πιο έντονο. Η άλλη απόχρωση δεν βγάζει τίποτα. Κάπως κομματάκια. Το έχω βάλει εδώ. Πήρε αρκετή ποσότητα, πάμε να το βάλουμε από πάνω. Νομίζω βλέπω μια διαφορά. Γυαλίζει περισσότερο αυτή η πλευρά, έχει περισσότερα στράς. Έχω κάνει λακκούβα μέσα στο προϊόν εντωμεταξύ, για να φανεί. Είναι ωραίο αν θέλετε μια διακριτική λάμψη, κάτι απαλό στα μάτια. Το επόμενο προϊόν ήταν out of stock και δεν μπόρεσα να το πάρω. Είναι αυτό το Lip and Cheek που είναι για τα χείλη και τα μάγουλα. Μιας που δεν το έχουμε, θα βάλω αυτό εδώ πέρα από Milk. Σας το έδειξα και στο βίντεο με το μακιγιάζ που έκανα μόνο με stick. Το απλώνω αυτό εδώ πέρα το πινέλο από Real Techniques και αυτό σας το είχα δείξει. Είναι πάρα πολύ ωραίο και διακριτικό. Εν τω μεταξύ, όταν είχα βάλει αυτό το ρούζ πάνω από το stick foundation σε εκείνο το βίντεο, θυμάμαι ότι σήκωνε το foundation. Ενώ τώρα έχει απλουθεί ομοιόμορφα. Οπότε τέριαξε με αυτό εδώ πέρα το skin tint. Πάμε στο επόμενο που είναι αυτό εδώ πέρα το gloss. Λέει Gloss Pop Face and Eye Gloss. Είναι ένα διάφανο gloss, αλλά δεν είναι για τα χείλη. Είναι για το πρόσωπο και τα μάτια. Για το πρόσωπο δηλαδή μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν highlighter και για τα μάτια για να κάνει αυτό εδώ το εφέ. Δεν είμαι σίγουρη του πώς λέγεται, θα σα έχω φωτογραφία να το δείτε. Αρχικά θα πάρω λίγο και θα δούμε πώς είναι σαν highlighter. Είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι βάζω gloss στα μαγουλά μου. Αισθάνομαι να κολλάει παντού, να κολλάνε πάνω οι τρίχες. Δεν μ' αρέσει. Κάνει έτσι κάπως αυτό το glass skin που λέμε. Αλλά αφήνει πολύ περίεργη αίσθηση στα μάγουλα.
είναι και αρκετά λιπαρό σαν προϊόν. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά έχει αφήσει τα δάχτυλά μου έτσι μια λιπαρότητα, σαλάδι. Το δοκιμάσω τώρα και στα μάτια. Δεν ξέρω αν βλέπω κάποια διαφορά. Ίσα-ίσα, νομίζω δεν γυαλίζει τόσο τώρα σε σχέση με το άλλο μάτι. Και πάμε και στο τελευταίο προϊόν που είναι αυτό το Glassified Lip Oil. Το πήρα σε δύο αποχρώσεις. Πάμε να δούμε πρώτα την απόχρωση Mirror Mirror. Είναι αυτό εδώ πέρα το απαλό ροζ. Νομίζω ότι θα βγαίνει στα χείλη σχεδόν σαν διάφανο. Έχει δώσει μια διακριτική λάμψη. Τα νιώθω έτσι και ενυδατωμένα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θέλω τώρα να δοκιμάσω και την άλλη απόχρωση. Ήταν μια από τις πιο σκούρες αποχρώσεις. Οπότε ήθελα να δω αν έχει διαφορά στο χρώμα. Ναι, αυτό που είναι λίγο πιο σκούρο έχει δώσει ένα χρώμα, νομίζω φαίνεται. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Βλέπω ότι καθώς μιλάω δεν κολλάει καθόλου στα χείλη. Πάω να βάλω λίγη μάσκαρα και να φτιάξω τα φρύδια μου και επιστρέφω για τις τελικές μου εντυπώσεις. Λοιπόν, αυτό είναι το τελικό μακιγιάζ. Αρχικά το foundation μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ ελαφρύ, αισθάνομαι σαν να με φοράω κάτι στο πρόσωπό μου. Με λίγη μόνο πούδρα που έβαλα έχει σταθεί πάρα πολύ καλά. Επόμενο είναι το Jelly Eye Shimmer. Ενώ στην αρχή δεν ενθουσιάστηκα και τόσο. Νομίζω ότι όσο περισσότερο δούλεψα το προϊόν, μου άρεσε πολύ το αποτέλεσμα, γυαλίζει πολύ ωραία. Τώρα σε αυτό το μάτι έβαλα από πάνω και το gloss, αλλά σε αυτό που δεν έβαλα κάτι, έχει στεγνώσει full και είναι σαν να έχω βάλει απλά σκιά. Δεν φεύγει κιόλας. Το επόμενο είναι αυτό εδώ πέρα το gloss για το πρόσωπο και τα μάτια. Αυτό εδώ, παρόλο που ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη να το δοκιμάσω, τελικά δεν μου άρεσε. Καταρχάς, άμα δείτε, αισθάνομαι ότι τώρα έχουν κολλήσει μαλλιά εδώ πέρα. Να το. Βλέπετε έτσι. Το νιώθω πολύ περίεργο, δεν έχει στεγνώσει, δεν νομίζω να στεγνώσει. Έχει αφήσει μια ωραία γυαλάδα βέβαια και πολύ διαφορετική. Ίσως κάτι τέτοιο βολεύει μόνο για φωτογραφίες, για βίντεο, γιατί αν βγεις έξω με αυτό. Δεν ξέρω πώς θα γυρίσεις. Τελευταία έχουμε αυτά εδώ πέρα τα Glassified Lip Oil. Δεν ξέρω αν έχει ιδιαίτερη διαφορά στο χρώμα. Οπότε, όπως είπαν και περισσότεροι, μπορείς απλά να πάρεις μία απόχρωση, ίσως την πιο σκούρη. Αλλιώς νομίζω ότι πάνω κάτω όλες οι αποχρώσεις θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα στα χείλη. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η γυαλάδα που έχει δώσει στα χείλη και δεν κολλάει καθόλου. Και τέλος έχουμε τα πινέλα. Το πινέλο του foundation, όπως σας είπα, μου φάνηκε λίγο σκληρό. Αυτά τα δύο μου άρεσαν. Αυτό βόλεψε πολύ για κάτω από τα μάτια και αυτό απλώς πολύ ωραία τη σκιά. Οπότε, σε γενικές γραμμές το set είναι πολύ ωραίο και μπορείς να κάνεις όλο το μακιγιάζ μόνο με αυτά τα πινέλα. Αυτά. Πείτε μου στα σχόλια πιο πολλά τα προϊόντα σας άρεσε περισσότερο και αν τα έχετε δοκιμάσει κι εσείς. Και πείτε μου επίσης αν θέλετε να πάρω και τα προϊόντα που έβγαλαν με το δεύτερο launch και να τα δοκιμάσουμε και πάλι σε βίντεο. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μου. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!